Αποκλεισμένο παραμένει το σπίτι του Τσάρλι Ρόουλι στο Έιμσμπερι της νότιο-δυτικής Αγγλίας, εκεί όπου ο 45χρονος μαζί με τη 44χρονη σύντροφό του έχασαν τις αισθήσεις τους λόγω έκθεσης στον ευρωπαραλυτικό παράγοντα Νόβιτσοκ. Η Ντόν Στέρτζες άφησε τη Δευτέρα την τελευταία της πνοή με αποτέλεσμα οι αρχές να αντιμετωπίζουν πλέον το περιστατικό ως ανθρωποκτονία. Τον ερευνών ηγούνται ερευνητές της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας και προσώρας δεν μπορούν να πούν αν ο νευροτοξικός παράγοντας σε αυτό το περιστατικό συνδέεται με την επίθεση εναντίον του Σεργέη και της Γιούλια Σκρυπάλ. Παρ' όλα αυτά, αυτό παραμένει το βασικό μας σενάριο. Οι έρευνες πρέπει να στηριχθούν αποκλειστικά στο αποδεικτικό υλικό και τα γεγονότα. Προτεραιότητά μας αυτή τη στιγμή είναι να ταυτοποιήσουμε και να εντοπίσουμε το δοχείο που θεωρούμε πως αποτέλεσε την πηγή της μόλυνσης. Ο πρώην κατάσκοπος Σεργέη Σκρυπάλ και η κόρη του Γιούλια είχαν δηλητηριαστεί με Νόβιτσοκ το Μάρτιο και είχαν βρεθεί ανέστητοι σε παγκάκι στο γειτονικό Σόλτσμπερι.